Είμαστε... Το γραμματέα της ΚΝΕ που είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε πολύ, καθότι κορυφώνονται απόψε οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ του 47ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Γεια σας, κύριε Μπατσίδρο. Στο πάρκο Τρίτση, στο Ίλιον. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Σήμερα είναι η τρίτη μέρα των εκδηλώσεων στο πάρκο Τρίτση, στο Ίλιον. Οι δύο πρώτες μέρες ήταν πραγματικά συγκλονιστικές. Τόσο σε συμμετοχή νεολαίας, όσο και στο περιεχόμενο, στον πλούτο της συζήτησης, στο κλίμα, σε αυτό που προσλάβαμε ως διοργανωτές από χιλιάδες κόσμο, πολλοί για πρώτη φορά στο φεστιβάλ, πολλές χιλιάδες σταθεροί, πολλά χρόνια που έρχονται. Ήταν ένα πολύ ξεχωριστό φεστιβάλ μέχρι στιγμής και εδώ στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, με πολλές εκδηλώσεις, πολύ πετυχημένες, και σήμερα θα είναι μια κορύφωση. Αν θέλετε να σας βάλω ένα τίτλο που μπορούμε να συζητήσουμε, γιατί έχει και το μεγάλο ενδιαφέρον, ήταν ένα μεγάλο μαζικό νεανικό ξέσπασμα. Αυτό που έγινε τις δύο τελευταίες μέρες στο πάρκο Τρίτση. Ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή τους νέους, κυρία Μπατιά? Αυτό είναι το ζήτημα. Ξέρετε, άκουγα και την προηγούμενη συζήτηση. Παρακολουθούμε γενικά την πολιτική αντιπαράθεση και η νεολαία την παρακολουθεί την πολιτική αντιπαράθεση. Πολλές φορές γίνεται και το αντικείμενο, λέμε εμείς, διάφορων προεκλογικών ή άλλων. Εντάξει, σήμερα δεν είμαστε και ακριβώς πριν από τις εκλογές, εξαγγελιών. Είδαμε πολύ πρόσφατα τον κύριο Πρωθυπουργό να έχει στη ΔΕΘ κάποια χαμογελαστά νεανικά πρόσωπα που τελικά τα αξιοποίησε ως ντεκόρ. Γιατί να πει τα μέτρα τα οποία ήθελε και να εξαγγείλει τελικά, λέμε εμείς, την αντιλαϊκή πολιτική που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και θα οξυνθεί μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες. Είπε και μια αλήθεια, ότι η νεολαία έχει δοκιμαστεί. Όλος ο κόσμος το λέει, ειδικά μέσα στην πανδημία. Πολύ ευαίσθητες ηλικίες που δοκιμαστήκανε. Δεν μας είπαν όμως κανένας τους ότι τις δοκιμασίες τις βάλαν αυτοί με τα δεκάωρα, τις δοκιμασίες τις βάλαν αυτοί στα σχολεία, στα πανεπιστήμια που έμειναν κλειστά τόσο καιρό και ακόμα δεν έχουν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ανοίξουν με ασφάλεια και να μείνουν ανοιχτά, να καλυφθούν μορφωτικά κενά και να συνεχίσουν οι μαθητές, οι φοιτητές την πορεία τους. Όλο αυτό το πράγμα εκφράστηκε και μέσα στο φεστιβάλ, μαζί με το πολιτιστικό αθλητικό περιεχόμενο που ήταν τόσο αναγκαίο, και σήμερα. Επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό. Κορυφώνεται το φεστιβάλ σε μια μέρα αφιερωμένη στο μεγάλο μουσικοσυνθέτη μας, τον Μίκη Θεοδωράκη. Σε όλες τις σκηνές θα υπάρχουν αφιερώματα και κυρίως με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που καλούμε τους νέους που μας παρακολουθούν να έρθουν να ακούσουν από πρώτο χέρι. Τι λέει, στις 8.30, τι λέει το ΚΚΕ, τη διέξοδο που προτείνει για τη σημερινή κατάσταση, γιατί τα όνειρα της νεολαίας δεν χωράνε, ακούστε με, μόνο ούτε σε μερικά γιγαμπάιτ, ούτε σε όλα αυτά τα οποία εξαγγέλλονται. Πρέπει να παλέψει για να τα διεκδικήσει. Μας πιέζει ο χρόνος, δυστυχώς, κύριε Μπατιέλο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.